Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας. Ευχαριστήσουμε το χοροδιδάσκαλό μας, τον Δημήτρη τον Γιαννόπουλο, που θα είναι για ακόμα μία χρονιά μαζί μας σε όλες τις εκδηλώσεις και όλο το χρονικό διάστημα στους χορούς μας. Να καλέσουμε τον Πάτερ Ευλόγιο να χαιρετήσει και να ξεκινήσει το χορό. Δεν έχω πολλά να πω. Τα λόγια είναι φτώχεια. Η ισχύ εν διενώσει. Να σας ευλογεί ο Θεός, η Αγία Βαρβάρα, και να τους πούμε ένα μήνυμα σε όλους τους ισχυρούς, ότι οι Ρωμιλιώτες έχουν πάντοτε υψηλά το φρόνημα της Ελλάδας, όπως όλοι οι Έλληνες. Να είστε γεροί, δυνατοί και πολλές πολλές επιτυχίες σε όλους τους συλλόγους και όλα τα χωριά μας, που έχουν την ίδια ρίζα και την ίδια καταγωγή. Να είστε πάντα καλά και πάντα ενωμένοι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους συλλόγους που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρώτη εκδήλωση του συλλόγου μας, τη Γιορτή Τσίπουρου. Εμείς μέσα από αυτή την εκδήλωση θέλουμε να δείξουμε και το χωριό, το Τσίπουρο, που εδώ είναι η ρίζα του. Όπως ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, αυτή ήταν η δουλειά που ξέρανε. Βάλανε αμπέλια και παρήγανε Τσίπουρο. Οπότε λοιπόν έχουμε την υποχρέωση να το αναδείξουμε αυτό το πράγμα, να αναδείξουμε τα καζάνια που παράγουν το Τσίπουρο, τους παραγωγούς, τα ήθη και τα έθιμα, αυτά που φέρανε οι πρόγονοι, για να γνωρίσει ο κόσμος την Ανατολική Ρωμιλία. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστήσω και τους παραγωγούς για την προσφορά τους για το Τσίπουρο. Να είναι καλά και κοιτά, θα πούμε ότι αυτή η εκδήλωση θα γίνει θεσμός. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά και του χρόνου, θα πραγματοποιηθεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Thank you.
Εντάξει, μην πάρεις. Μην τα βαράς πολύ.